Κυρία Ζαχαρία, να περάσω σε εσάς το λόγο. Λοιπόν, μπορείτε να μας κάνετε ένα μικρό review πού βρίσκεστε σήμερα μαζί με τη συνεργασία σας με τον Όμιλο Ήρων όσον αφορά τα PPAs. Και μιας και η κουβέντα του σημερινού φόρουμ είναι και για την αποθήκευση. Τι λύσεις μπορεί να προσφέρει η Optimus Energy όσον αφορά κάποιο παραγωγό ο οποίος είτε θέλει να κατέβει σε ένα διαγωνισμό μπαταρίας ή θέλει να κατέβει standalone με βάση όρους αγοράς. Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι αυτό το 5 που είναι μπροστά από το Renewable and Storage, που είναι το 5ο τέτοιο συνέδριο, είναι και η ηλικία της Optimus. Έχει 5 χρόνια εμπορική λειτουργία. Ανήκει στον όμιλο Γεκτέρνα. Ξεκίνησε με την εκπροσώπηση των έργων της Στέρνα Ενεργειακή και πλέον είναι θυγατρική του ομίλου Ήρων. Παρόλο που οι περισσότεροι μας γνωρίζετε ως FOSE, ως RES Aggregator, πλέον μπορούμε να πούμε ότι διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες. Εκτός από το κλασικό συμβόλαιο της εκπροσώπησης, που είναι το Route to Market και είναι η συμμετοχή μας σε όλες τις αγορές για τους σταθμούς ΑΠΕ που απαιτούνται, συμμετέχουμε στα PPAs και στα physical και στα financial που έχει συνάψει ο Ήρων με καταναλωτές και παραγωγούς. Ετοιμάζουμε το κατανεμόμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ μόλις δοθούν τα απαραίτητα σήματα από τις αγορές. Ετοιμάζουμε το route market πάλι, την διαχείριση των μπαταριών, είτε είναι standalone, είτε είναι behind the meter μαζί με ΑΠΕ, είτε με ενίσχυση είτε χωρίς. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις για υπηρεσίες demand response με κάποιους μεγάλους καταναλωτές και έχει ενδιαφέρον γιατί ένα εξειδικευμένο service είναι και αυτό που προσφέρουμε στους παραγωγούς μικρών ΑΠΕ που είναι ομαδοποιημένοι σε clusters, σε κοινό δίκτυο. Χοντρικά, ποια είναι η αγορά που κινούμαστε. Όλες οι ΑΠΕ σήμερα, όπως ακούσατε, είναι γύρω στις 11,5 γιγαβάτ και παράγουν περίπου 22 τεραβατόρες το χρόνο, μάλλον θα είναι το 2023. Από αυτές, λίγο περισσότερες από 5 γιγαβάτ είναι feed-in premium και merchant, που έχουν δηλαδή απέτηση να συμμετέχουν στην αγορά. Αυτές παράγουν περίπου 10 τεραβατόρες το χρόνο για το 2023. Από αυτές, τα 3 γιγαβάτ εκπροσωπούνται από εμάς. Είναι περίπου οι μισές, έχουμε το 52% όπως θα δείτε, 5 τεραβατόρες το χρόνο. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό αντιστοιχεί με το πλαφόν σε συναλλαγές 400 εκατομμυρίων ευρώ φέτος με το χρηματιστήριο ενέργειας μόνο στις επιμέρους αγορές. Δεν μετράω εδώ τις συναλλαγές με τον ΑΔΜΙΕ στην αγορά εξορρόπησης, καθώς προσπαθούμε να είμαστε οικονομικά ουδέτεροι εκεί. Λοιπόν, είναι 3 γίγα, αλλά είναι πάνω από 1.400 παραγωγοί και πάνω από 2.400 σταθμοί. Όπως σας είπα, το μερίδιο είναι περίπου 52% και βλέπετε εδώ από το Q4 του 19 πώς έχουμε προχωρήσει. Το χαρτοφυλάκιό μας είναι περίπου μισό-μισό, solar και wind και έχουμε και ένα μικρό ποσοστό από άλλες κατηγορίες. Μιας και μιλάμε τώρα για τα PPA και τις μπαταρίες, να πούμε ότι έχουμε υπογράψει κάποια συμβόλαια τα οποία είναι διαφορετικά από το κλασικό συμβόλαιο εκπροσώπησης που πολλοί από εσάς γνωρίζετε και οι τράπεζες προφανώς. Συμμετέχουμε λοιπόν στα physical PPAs που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά. Έχουν υπογραφεί μεταξύ Ήρων και συγκεκριμένων βιομηχανικών καταναλωτών. Έχετε διαβάσει τα νέα για κάποιο από αυτά. Συνολικά συμμετέχουμε σε αυτά τα PPAs που είναι με 13 βιομηχανικούς καταναλωτές και 70 MW capacity ΑΠΕ από πίσω. Αυτά είναι PPA φυσικής παράδοσης. Έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαχείριση στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πρέπει να γίνεται nomination κάθε μήνα και να παντρεύεται ουσιαστικά η ποσότητα των μεγαβατορών που παράγεται από τις ΑΠΕ και δηλώνεται από εμάς, μαζί με αυτή που δηλώνεται από τον καταναλωτή. Έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι ένα προϊόν στο οποίο προσαρμοστήκαμε πολύ γρήγορα και έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το προϊόν εξαιρείται από το πλαφόν. Και γι' αυτό και πολλοί τρέξανε και σωστά να το εκμεταλλευτούν.
Επίσης, έχουμε υπογράψει ήδη 380 MW φωτοβολταϊκών μικρών σε clusters, είναι πάνω από 440 σταθμοί και αυτό το συμβόλαιο έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί πρέπει σύμφωνα με την νομοθεσία να γίνεται πιστοποιημένος καταμερισμός απολειών και επίσης την ευθύνη την έχει ο εκπρόσωπος του δικτύου και όχι ο κάθε παραγωγός απέναντί μας. Και φυσικά έχουμε και 6 long-term μακροχρόνια συμβόλαια PPA, πάνω από 8 με 10 χρόνια. 115 έως 160 MW είναι το capacity, γιατί ένα κομμάτι έχει mini merchant. Και αυτά, από αυτά τα 9 MW ήδη λειτουργούν. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με τις μπαταρίες. Κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε, έχουμε μιλήσει. Οι πρώτοι επενδυτές που ήρθαν είναι αυτοί που έχουν κερδίσει ή σκοπεύουν να συμμετέχουν στους επόμενους διαγωνισμούς. Αυτοί λοιπόν θα πάρουν μια επενδυτική ενίσχυση και μπιντάρουν μια operational, μια λειτουργική ενίσχυση. Σε αυτούς μπορούμε να προσφέρουμε 4 διαφορετικά αυτή τη στιγμή, 4 διαφορετικές λύσεις εκπροσώπησης, από μικρό έως μεγάλο ρίσκο και από μικρό έως μεγάλο opportunity, ευκαιρία. Ή θα είναι ένα συμβόλαιο σταθερής τιμής και οποιοδήποτε όφελος έχουμε από τη συμμετοχή στην αγορά θα το παίρνουμε εμείς, ή και loss, μέχρι του να υπάρχει ένα πλήρες profit και loss sharing. Ενδιάμεσα υπάρχουν λύσεις με floor, με κατόφλι και συγκεκριμένο ύψος στο profit sharing. Δεν θα καθυστερήσω πολύ. Εγώ βλέπω κάποιες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια και για μας ως συμμετέχοντα, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε και από την αγορά και από τον όμιλο μέσα στον οποίο κινούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, εταιρείες σαν τη δική μας να είναι εύκολα προσαρμόσιμες σε ένα καινούριο περιβάλλον και να έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρίας και expertise. Και σε αυτό έχουμε επενδύσει. Το ρυθμιστικό είναι απίστευτα σημαντικό. Οι αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι η μία μετά την άλλη συνεχείς, πολύ συχνές. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους να παρακολουθούν αυτές τις ρυθμιστικές αλλαγές, αλλά και να κάνουν διάλογο με τους φορείς όλους, γιατί ακόμα και η μικρότερη λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο λειτουργίας όλων αυτών των αγορών. Η ερώτηση που έχουμε βάλει στον εαυτό μας τελευταία είναι να δούμε πώς μπορούμε και εμείς σαν aggregators να προσφέρουμε μια μείωση της στοχαστικότητας στον ΑΠΕ και να βοηθήσουμε τους διαχειριστές και για να πάρουν περισσότερες ΑΠΕ, αλλά και να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στις αγορές μας και φυσικά με αυτά που γνωρίζουμε, με αυτά που βλέπουμε ως προς τις καιρικές συνθήκες, πρέπει να πούμε ότι οι extreme καιρικές συνθήκες, η πρόβλεψή τους και η πρόβλεψη τιμής αποτελούν εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις για εταιρείες σαν τις δικές μας, γιατί από αυτές εξαρτώνται πάρα πολύ τα κόστη μας και συνεπώς και οι τιμές που δίνουμε στους παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Μετά, αν έχουμε χρόνο, θα πω και 2 πράγματα για τις περικοπές, αν θέλετε, αλλά να μην τρώω άλλο χρόνο από τους... Ευχαριστούμε πολύ.